φαντασίες των αντρών. Και την έχω και δίπλα μου. Είναι όπως λέει ο μαντικός μου, γαζέλα. Γαζέλα. Αν είστε πολύ καλοί. Δεν είμαστε καλοί, είμαστε πραγματικοί. Σάγια λοιπόν, Σάγια Χάνσεν εδώ κοντά μας. Γεια σας, τι στο στούντιο του Art FM 90,6. Εσύ τι κάνεις, αγάπη μου? Πάρα πολύ καλά. Όλα πάνε όμορφα. Όπου να είναι, έρχεται και το καλοκαίρι. Εσύ πάντως είσαι με καλοκαιρινή διάθεση, ε? Ναι, από τώρα. Ετοιμάζεται. Σε είδαμε, Σάγια μου, γλυκιά μου Σάγια. Θα μας πεις πολλά βέβαια για σένα. Και το πώς ξεκίνησες και γνώρισες όλους αυτούς με τους οποίους έκανες τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αλλά σε είδαμε και πρόσφατα στη σκηνή του Eurosong. Ναι. Έτσι δεν λεγότανε? Πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήθελα χρόνια να μπορέσω να πάρω μέρη στο ελληνικό τελικό. Το κατάφερα. Το απόλαυσα. Μπορώ να πω ότι βασικά να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν εκεί στο Έναστρον, γιατί μου έδωσαν να αισθανθώ πάρα πολύ ωραία. Είχαν μάθει περισσότερο όλους τους στίχους τραγουδίου και τραγουδάγανε μαζί μου. Ένιωσες την ενέργειά τους, ε? Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό θα σε ρωτήσω και εγώ τώρα. Όμως, τι προβλήματα, έφτεξε, τι έφτεξε? Πρώτα δεν άκουγα πολύ καλά στα ακουστικά μου. Για κάποιο λόγο δεν άκουγα μουσική. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα το απολαύσω. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα μαζί με τα προβλήματα αυτά, τέλος πάντων. Επίσης γίνανε κάποια θέματα στην τηλεόραση, βγήκε ο ήχος πολύ μυστήριος. Ναι, αυτό βγήκε κάπως, ενώ ήταν πιο ζωντανό μέσα από το ένα από στρο, κοντά όσο από ήσουν, κοντά, ναι. Την τηλεόραση δεν βγήκε. Δεν βγήκε τόσο, ούτε καν κοντά αυτό που γινόταν μέσα στο ένα στρο, ούτε ηχητικά. Πάντως από ρυθμό ήσουν να... Ναι, ήταν πάρα πολύ. Τι να σου πω, εξαιρετική δηλαδή. Και η χορογραφία ήταν. Εσύ, μαντικές ζαλίστηκες. Σάγια μου, και η χορογραφία ήταν πάρα πολύ ωραία. Το Αναστάση Δελιγιάννη ήταν. Σου πήγαινε πάρα πολύ. Είχαμε συνεργαστεί μαζί με το Πρισίλα, που είχαμε κάνει στο μπάτμιντον. Και είπα ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μου κάνει τη χορογραφία. Βέβαια, ούτε η χορογραφία δεν φάνηκε πάρα πολύ. Εγώ είχα κάποια αντίρρηση και με το φόρεμα, και το φόρεμα νομίζω δεν σε κολλάκευε. Δεν έπρεπε να ήταν μακρόταλο. Έπρεπε να είχε κάτι διαφορετικό να φαίνεται η μέση σου. Έχει τέτοια κορμάρα, εσύ. Ναι, δεν φαινόταν η κορμάρα σου. Παρόλο που το φόρεμα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί για αυτό το λόγο. Συμφωνεί με αυτό? Κοίτα, εγώ σέβομαι πάρα πολύ την Κιθαριώτη. Και τα γενικά τα ρούχα της όλα. Βέβαια μερικές φορές φαίνεται πολύ διαφορετικά στη τηλεόραση από αυτό που φαίνεται από κοντά. Ενώ είχαμε βάλει σκοπό να τονίσουμε τη μέση. Δεν τονίστηκε η μέση όμως. Δεν τονίστηκε όμως τελικά στην τηλεόραση. Ναι, γιατί ήταν λαμπερό στην περιφέρεια. Γι' αυτό δεν τονίστηκε η μέση. Αυτό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι, καλά, βέβαια. Βέβαια, αυτά τα τελείωτα πόδια που έχεις λύσανε το θέμα. Αλλά θα μπορούσες να ήσουν και καλύτερη. Τα πόδια αυτά, θα γίνανε και λάθη, θα γίνανε διάφορα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι στην τελική το απόλαυσα και βγήκα και κερδισμένη από όλα αυτά. Αυτό έχει. Δήλωσε κάπου ότι υπήρχαν και προτάσεις από το εξωτερικό. Υπήρχαν προτάσεις και από το εξωτερικό. Και όπου να είναι μετά το Πάσχα θα αρχίσω να ασχολούμαι και με αυτό. Έχω ήδη τραγούδια ετοιμάσει που ήθελα να το κυκλοφορήσω στο εξωτερικό. Ναι, από εδώ με Έλληνες ή από... από έξω. Με συνθέτες ξένους. Συνθέτες από το εξωτερικό. Έχω πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια και εγώ σε αυτά τα τραγούδια. Έχω γράψει και μουσική και στίχους τα περισσότερα. Είσαι πολύ τάλαντη. Θέλουμε να μας τα πεις αυτά. Εμείς ξέρουμε τη Σάγια σαν ερμηνεύτρια. Τι άλλο γνωρίζεις? Τι άλλο γνωρίζεις? Εγώ θέλω καταρχήν, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πήραμε φόρα. Την έχουμε και... Ναι, την πυροβολάμε συνέχεια. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι που είπες στη Eurovision αρχικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό, Σάγια, έχω να πω. Τώρα να το ξαναθυμίσουμε. Το ξαναθυμίσαμε στους φίλους μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Σου τέριαζε πάρα πολύ. Νομίζω ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σου το τραγούδι αυτό, ο ήχος, ναι, το χορευτικό. Όλο και από θέμα ρυθμού και ο στίχος ήταν πολύ χαρακτηριστικός, ο τίτλος ήταν χαρακτηριστικός. Ο ήχος είχα παντρέψει όσους περισσότερους ήχους μπορούσα από την Ευρώπη.
Και επίσης να έχει πολύ έντονα στοιχεία ελληνικά, το οποίο δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, ας πούμε, να το πετύχεις, να πάντρεψεις πολλούς ήχους μαζί και όλα αυτά να ταιριάζουν τελική. Και βγήκαμε πάρα πολύ ευχαριστημένα για το αποτέλεσμα. Δεν ήταν συνηθισμένος ο ήχος, ήταν κάτι το διαφορετικό από τα υπόλοιπα κομμάτια που υπάρχουν. Και αυτό ήθελα, αυτός ήταν ο σκοπός, αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Πάντως ξεχώρισε. Πιστεύεις δηλαδή ότι μάλλον αυτό που εμείς ακούγαμε στο σπίτι δεν έδωσε στο τραγούδι την ευκαιρία να ψηφιστεί περισσότερο, έτσι? Μάλλον ναι. Εντάξει, πριν. Έπαιξε ρόλο η τελευταία βραδιά. Είχε αρέσει το τραγούδι πριν. Ναι, μα το ξέρουμε. Ήταν στα πολύ ψηλά σε βαθμολογία το τραγούδι σου. Τελευταία ερώτηση για την Eurovision και μετά πάμε στα ωραία πράγματα που ετοιμάζεις και το ωραίο βίντεο κλιπ που έρχεται προσεχώς. Το τραγούδι της Μαρίας Έλενας Κυριάκου το έχεις ακούσει, το One Last Breath. Πώς πιστεύεις θα πάει το κομμάτι αυτό? Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Μπαλάντα, φέτος νομίζω είναι και η χρονιά της μπαλάντας. Έχουν βγει πάρα πολλές μπαλάντες φέτος στη Eurovision. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή μπαλάντα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλή. Και η φωνή της Μαρία Έλενα Κυριάκου είναι πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι έχει περισσότερο ανταγωνισμό τώρα. Φέτος ελπίζω να είναι ένα από τις καλύτερες μπαλάντες που να θα καταφθεί σε καλή σειρά δηλαδή. Ναι, όμως Βρεσάγια μου, όταν πας σε ένα διαγωνισμό και από τα 30, παραδείγματος χάρη, τραγούδια που λαμβάνουν μέρος, 40, τα 35 ας πούμε είναι μπαλάντες, έχεις ένα θέμα εκεί, ένα πρόβλημα. Ένα θέμα. Θα υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες αν πήγαινε το δικό σου, έτσι πιστεύω και εγώ. Ναι, όχι επειδή είναι δικό μου, αλλά και εγώ το πιστεύω. Επειδή ήταν πιο γρήγορο τραγούδι, δεν ήταν μπαλάντα, ήταν μια διαφορετική άποψη. Διαφορετικό, δεν θα θύμιζε νομίζω κάποιο άλλο τραγούδι που θα έχει πάρει μέρος. Είχε ένα μοναδικό ήχο. Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε και πάει η μπαλάντα πλέον. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα ξαναδοκιμάσεις στο μέλλον. Πώς το σκέφτεσαι? Κοίταξε, εγώ το λέω ότι αν πιστεύω ότι πάλι θα έχω το τραγούδι το οποίο το πιστεύω τόσο πολύ, θα ξαναδοκιμάσω. Αλλά μόνο αν πιστεύω πάλι ότι έχω ένα τραγούδι που ίσως το μπορούσε να μπορούσε, ας πούμε, να κερδίσει. Γιατί ο σκοπός είναι αυτός, στην τελική είναι μεν να περάσει να πας εκεί. Αλλά να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Σάγια μου, πάμε στο καινούριο τραγούδι που έχεις βγάλει, το Εύκολα. Εύκολα. Για πες μας για αυτό το τραγούδι. Μία ερώτηση που κάνω λογοπαίγνιο με το Εύκολα. 2003 με 2005, Hi-Fi κάπου εκεί, η Σάγια ξεκινάει το ταξίδι της σόλο καριέρας της. Πόσο εύκολα ή δύσκολα ήταν τα πράγματα? Δεν ήταν εύκολα σίγουρα. Πρώτον ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί πλέον δεν είχα άλλα τέσσερα κορίτσια δίπλα μου και έπρεπε να συνηθίσω αυτό. Έπρεπε να βρω και την καλλιτεχνική μου ταυτότητα. Επίσης όταν βγαίνεις από ένα συγκρότημα λίγο και δισκογραφικές εταιρείες είναι ότι εντάξει και έπωσε ένα συγκρότημα και δύσκολο πλέον να κάνεις solo. Βέβαια εγώ δεν το πίστευα, εγώ το πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου στην περίοδο αυτή. Λέω όχι, δεν έχουν δίκιο, εγώ θα το παλέψω, θα κάνω τις συνεργασίες μου, θα γράψω τραγούδια, θα βγάλω το δίσκο μου και να ελπιστώ ότι και ο κόσμος θα είναι δίπλα μου. Και για καλή μου τύχη πήγε πάρα πολύ καλά. Αγάπησε ο κόσμος πολλά από τα τραγούδια που είχα στο δίσκο μου. Ένα είναι σίγουρο, ότι αν προσπαθείς όλα είναι εύκολα. Όλα είναι εύκολα άμα προσπαθείς και πιστεύεις τον εαυτό σου. Όταν έχεις στόχους βασικά. Ναι. Για να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι, θα μας πεις μετά κυκλοφορία, συνθέτες, στιγουργούς, τα πάντα. Εκρηκτικό βίντεο κλιπ, είδα ένα μικρό κομμάτι. Εκρηκτικότατο. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, Σάγια μου. Πάρα πολύ όμορφο. Τουιτάρουμε, Instagram. Προσπαθούμε να κάνουμε θέμα. Από ποια εταιρεία κυκλοφορεί, ποιο έχει γράψει στίχο, ποιο έχει κάνει τη μουσική. Λοιπόν, τη μουσική την έχει κάνει ο Τεό Τζίμας από τους Kings μαζί με τον Μπο. Στίχους ο Δημήτρης Μπέρης. Ναι. Σε αυτό το τραγούδι δεν έχω γράψει εγώ κάτι. Εγώ απλά έκανα το τραγούδισα. Γιατί πιστεύω ότι ήταν το πρώτο demo που άκουσα. Μου άρεσε πάρα πολύ και δεν χρειαζόταν να πειράξω τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, είναι χαρούμενο. Και βίντεο κλιπ τώρα. Την άλλη εβδομάδα πότε έρχεται με το καλό. Από τη Μήνος η EMI θα κυκλοφορήσει το τραγούδι. Και την άλλη εβδομάδα θα βγει και το κλιπ, δεν ξέρω ακριβώς την ημέρα ακόμα. Αλλά stand by, be tuned. Τα γυρίσματα έγιναν μάλιστα σε εργοστάσιο Πόσιμης Αλόη στη Μαλακάσα, Στη Μαλακάσα, σωστά, της Λίτινας Αλόη, όπου παρεπτόντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Ναι, η αλόη είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, κάνει... δηλαδή είναι πόσιμο και το πίνεις και αρχίζεις και... Λάμπης. Εγώ βέβαια είδα ένα σου μικρό. Σου χρειάζεται αυτό εσένα, βρεσάγια μου. Όλους μας, όλους μας. Έλα το, εσύ πίσω στο στούντιο και σε έχουμε βάλει και σε διπλανό στούντιο. Γιατί, δίπλα, έτσι. Γιατί η λάμψη σου εμάς εδώ πέρα μας έχει κάνει όλους σκόνη. Οπότε σε βάλαμε δίπλα. Να το το κόλπο, κατάλαβες. Για να μην μας ταμπώσεις εμάς. Σκηνοθεσία ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος. Πολύ σωστά. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ήταν όλα εύκολα, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάσαμε, κρυώσαμε λίγο, αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Να βάλουμε την Σάγια σε μια δοκιμασία. Τι δοκιμασία, για πες μου. Δεν θέλω εγώ να βάζω τον καλεσμένο σε δοκιμασία. Θα σου πω κάποια υλικά. Έχεις θρηματισμένο πάγο. Λάι, ζάχαρη, χυμό λεμονιού. Ναι. Τεκίλα. Είμαι περίεργη να δω πού θα το φτάσει, παιδιά, ο λάθος. Βοηθήστε κι εσείς, αν ξέρετε. Ναι, ναι. Κουαντρό ελικέρ και ένα κολονάτο ποτήρι. Μάλιστα. Τι κοκτέιλ θα έφτιαχνες. Έχω λόγο που το ρωτάω αυτό. Θα έλεγα, άμα δεν έχεις βάλει τη τεκίλα και το, και το λικέρ. Θα λέω, εντάξει, και ήταν ρούμι, ας πούμε, θα σου έλεγα, πας να φτιάξεις μοχίτο. Αλλά τώρα με το λικέρ και τη τεκίλα μπερδεύομαι. Ή να ήταν τεκίλα, λεμόνι, τριμμένο πάγο και θα έλεγα μαγαρίτα. Τώρα με έχεις... Θα την κάνεις bartender την κοπέλα. Έχω λόγο που το ρωτάω. Για να ακούσουμε το λόγο. Που δεν έγινε bartender, γιατί έχουμε και λόγο που ακούμε την υπέροχη φωνή της. Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Δεν ήμουν πολύ καλή. Το πέτυχες όμως, μαργαρίτα είναι. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα λεμόνι μάλιστα. Ναι. Δεν, συγκεκριμένο τώρα με το λικέρ αυτό δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Πες μου για τη συνεργασία σου με το Σταβέντο. Με το Σταβέντο. Πολύ ωραία συνεργασία και ωραίο τραγούδι. Και είναι λίγο αστείο και πώς έγινε. Με ξυπνήσανε ένα απόγευμα και μου λέει: λοιπόν, πρέπει να έρθει στο στούντιο, έχουμε ένα τραγούδι. Πρέπει να κλείσουμε, λέει, το άλμπουμ. Ναι. Και να έρχομαι βρει ακόμα τραγουδίστρια να πει το τραγούδι. Και λέω: εντάξει, οκ, αφήστε με να πιω ένα καφέ και έρχομαι. Και ήταν ραμμένο, φτιαγμένο για τη φωνή μου και βγήκε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, μπήκα στούντιο, το είπα, τέλος. Και βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Και... Ποιο τραγούδι ήταν αυτό, το πριν σε γνωρίσω. Το πριν σε γνωρίσω. Μάλιστα. Πριν σε γνωρίσω, λοιπόν, παιδιά. Και να βέβαια. Και έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακόμα ακούγεται. Και πολύ μεγάλη την επιτυχία. Την Σάγια δεν έβαλα στη δοκιμασία έτσι τυχαία. Ήταν bar woman, αλλά δεν το είχε και τη είπανε έλα να τραγουδήσεις και κάπως ναι, έτσι. Στο ίδιο μαγαζί, κάνε μια άλλη καριέρα, σου είπανε. Και ευτυχώς δηλαδή που το είπανε αυτό. Ναι. Τάμτα μου. Σου έχει τύχει. Τάμτα. Απαπά, τι είπα, παιδιά, τι έλεγα. Γιατί έχω το προηγούμενο χαρτιά εδώ πέρα. Δεν πειράζει, να αγαπάμε και την Τάμτα. Όχι, όχι. Σάγια μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σου έχει τύχει να βρεθείς με κάποιον άνθρωπο και πραγματικά να τον γράψεις τα κακό κείμενα? Νομίζω σε όλους μας έχει τύχει. Κύριε Λέξη, εντάξει, μου αρέσει. Του γιατρού. Του γιατρού, όχι, όχι. Λοιπόν, ναι, εννοείται. Εννοείται. Σου έχει τύχει. Έχει τύχει και να έχω και σχέση με άνθρωπο τέτοιο και να το πω, εντάξει. Έλα, έφυγες. Έλα. Έλα, μπράβο, ναι. Στη σειρά σου.
Δεν είσαι όμως ο ίδιος άνθρωπος εσύ. Σε βλέπω από το πρόσωπό σου, δηλαδή δεν πιστεύω ότι κρατάς κακίες. Δεν κρατάω κακία, όχι. Καθόλου. Και συγχωρώ πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, ότι δεν ξεχνάω κιόλας. Δεν αφήνω να μου κάνουν κακό ή να με πλάπνουν, να μου χαλάνε, ας πούμε, τη ψυχολογία μου. Εγώ θέλω να με χαμογελαστεί και καλά πάντα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και τη δύναμη να μπορούμε να συγχωρούμε. Βέβαια, βέβαια. Εννοείται αυτό. Και συνήθως αυτό το έχουν οι άνθρωποι που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Είναι πάντα πιο καλόχαροι, λίγο πιο αληθινοί είναι από εμάς. Σωστά. Είναι λίγο πιο αληθινοί από εμάς. Εσύ γεννήθηκες εδώ? Γεννήθηκα στη Δανία. Ναι, ναι. Έμενα 6 χρόνια στη Δανία. Μετά πήγα στη Σουηδία. Mm-hmm. Έμενα άλλα 6 χρόνια στη Σουηδία. Και από τα 12 μένω στην Ελλάδα. Σου αρέσει εδώ η Ελλάδα? Θα άφηνε στην Ελλάδα να πας κάπου αλλού? Πάρα πολύ δύσκολα όμως. Πες τώρα ότι ερχόταν ένας και σου έλεγε, ήδη έχεις κάνει κάποια τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό, αλλά ερχόταν και σου λέγε, Σάγια, θα πρέπει να μένεις έξω τώρα. Αρχίζει, ας πούμε, καριέρα έξω. Κοίταξε, ναι, άμα ερχόταν έτσι μια πολύ καλή πρόταση και ήξερα ότι θα μου κάνει καλό στη καριέρα μου, θα προσπαθούσα, θα έκανε την κίνηση να προσπαθήσει να βρω προς τα έξω. Δεν είναι η πρώτη μου σκέψη, εννοείται, γιατί... Δεν θα έμενες όμως για πάντα εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, δεν γίνεται. Έτσι είναι όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή, εντάξει, σου λείπει. Δηλαδή, πάω διακοπές και μετά από μια εβδομάδα, ας πούμε, λέω, αχ, Ελλαδάρα, πού είσαι? Ο ήλιος, η θάλασσα, ρε παιδί. Εντάξει, και έτσι πως είμαστε. Είμαστε ωραίοι άνθρωποι. Έχουμε φοβερό χιούμορ, ξέρουμε να περνάμε καλά, είμαστε χαλαροί. Είμαστε γλετζέρες. Ναι, μας αρέσει να περνάμε ωραία, καλοπερισάκηδες. Το έχουμε αυτό. Και ξέρεις, νομίζω ότι ήταν ένας έρωτας που σε έφερε στην Ελλάδα. Εμένα, όχι, της μητέρας μου. Της μητέρας. Εγώ είμαι πολύ μικρή. 6 ετών που φέρει έρωτα στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος και εσύ. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται που μένουν εδώ και πολλές γυναίκες. Θα τα αφήσω λέει τους άντρες, τους Έλληνες εδώ πέρα. Έχουν μια χάρη. Είναι οι Λατίνοι εραστές, ρε παιδί μου. Ναι, αγαπάω. Εκεί το πάω. Εκεί το πάω, στο προσωπικό. Θα τα άφηνες όλα για έναν έρωτα? Όχι, δεν γίνεται αυτό. Η μουσική είναι μέσα στο αίμα μου. Ξυπνάω, κοιμάμαι και ακούω μουσική. Άλλος και... έρωτας αυτός. Ναι, είναι μεγάλος έρωτας η μουσική. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ερωτευτώ κάποιον το οποίο δεν θα καταλάβαινε και την αγάπη που έχω για τη μουσική. Mm-hmm. Αν σε ρωτούσα, αν είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή, δηλαδή νιώθεις γεμάτη, αν σου έλεγα που νιώθεις πιο πολύ αυτάρκεια, στα επαγγελματικά ή στα προσωπικά, τι θα μου λες, προσπαθείς πάντα να τα... Προσπαθώ πάντα να τα ζυγίσω λίγο. Εννοείται όταν ερωτεύομαι θα αφήσω λίγο, ας πούμε, τη δουλειά πίσω. Λίγο. Λίγο, πολύ λίγο. Λίγο. Εργασιομανής και φαίνεται. Ναι, ναι. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα όταν νιώθει η καρδιά... δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, θα αφήσω λίγο περισσότερο χρόνο, θα κουραστώ λίγο παραπάνω. Συνήθως κουράζομαι προβολικά πολύ όταν είμαι ερωτευμένη. Κάνει διπλή προσπάθεια. Γιατί κοιμάμαι πολύ λιγότερο. Ναι, γιατί κάνει διπλή προσπάθεια να τα έχει όλα στην εντέλεια. Και τα ερωτικά και τα επαγγελματικά της. Δεν γίνεται. Σάγια μου, έμαθα ότι φεύγεις στη Θεσσαλονίκη. Φεύγω Θεσσαλονίκη, πάλι μαζί με τον Νότη, στην Πυλαξίου. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να τραγουδήσω κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, έμενα στη Θεσσαλονίκη, οπότε πήγα γυμνάσιο και λύκειο στη Θεσσαλονίκη. Και είναι όλοι φίλοι μου, κολλητοί, είναι όλα πάνω και για ένα μήνα θα είμαι κοντά τους. Έχει άλλη μαγεία στην πρωτεύουσα. Ναι, άλλο πράγμα. Έχει τη μαγεία της. Και η διασκέδαση απάνω είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να το πω αυτό. Πέστα. Πάω σε επόμενο τραγούδι, Σάγια, γιατί είναι η ώρα 9:30 και βρισκόμαστε στον Άρτε 90,6. Έχουμε θέμα με τη Ράνια. Τι κομμάτι αυτό. Και έχουμε θέμα όλοι μαζί με τη Σάγια Χάνσεν σήμερα. Αφιερωμένους στους ερωτευμένους αυτό. Είσαι χάρμα οφθαλμών, βρε Σάγια. Είσαι χάρμα οφθαλμών. Τι να σου πω. Και ο τρόπος δηλαδή που μεταμορφώνεσαι κάθε φορά που κάνεις ένα βίντεο κλιπ και σε βλέπουμε είναι μοναδικός. Να, μ' αρέσει πάρα πολύ να μεταμορφώνομαι. Όπα, πέφτουν εδώ ρολόγια όλα τα πάντα. Έχουμε χάσει την μπάλα εδώ. Είδατε τη Σάγια. Και έχετε τρελαθεί όλοι οι άντρες μου στο στούντιο. Με κάνετε και εμένα να κάνω λάθη. Κατάλαβες τώρα τι έχει γίνει εδώ μέσα, Σάγια, με σένα. Αμάν, με κολακεύετε. Το παθαίνεις αυτό με τους άντρες, να περνάς από κάπου και να γυρνάνε όλο το κεφάλι. Δεν γίνεται να μην το κάνει. Συμβαίνει τώρα, δεν ξέρω άμα είναι από ομορφιά, είναι από λάπτη, με ξέρουνε.
Αλλά υπάρχει έτσι ένα. Είσαι και δίμετρη. Μπράβο στου και... άντρε που έχουν αρχίσει και κάνουν πάλι φλερτ. Είσαι και δίμετρη. Το είχαν χάσει, είχαν συγχύσει. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δύο μέτρα γυναίκα, ρε παιδιά. Αυτό που είπε όμω τώρα, επανέρχομαι για το φλερτ, πραγματικά το είχαν ξεχάσει οι άντρε. Ναι, είδε. Λέω ότι έχουν πάθει οι άντρε. Τι γίνεται, αφού οι Έλληνε άντρε είναι του φλερτ και. Όλο αυτό το θέμα και με ωραίους τρόπους και τα λοιπά και λίγο τώρα τελευταία βλέπω ότι ξανέρχονται λίγο. Γίνεται ένα φλερ. Επιστρέφουν σιγά σιγά. Επιστρέφουν σιγά σιγά. Μάθαν ότι κάτι τρέχει και ψηλό. Εντάξει, νομίζω πέσει να έχει πέσει και ρόλο λίγο και η κρίση. Νομίζω. Εντάξει, και ο άντρας και έχουν χάσει τον ερωτισμό τους λόγω κρίσης. Ερωτισμό, νομίζω ότι την αυτοπεποίθηση νομίζω την είχαν χάσει λίγο. Κοίτα, κάποιες... Τον ερωτισμό δεν το χάνεις. Κάποιες γυναίκες όμως το έχουν, ας πούμε, που λες πού να πλησιάσεις τώρα, ας πούμε, αυτή. Αυτό όμως συμβαίνει, Σάγια. Μπορεί να σε βλέπει κάποιος, να του αρέσεις πάρα πολύ και να πιστεύει ότι θα φάει πόρτα όταν έρθει να σου μιλήσει και να μην σου μιλήσει ποτέ. Αυτό συμβαίνει, έτσι. Πρέπει να το κάνουν όμως αυτό. Πρέπει να πάρουν λίγο θάρρος. Μου λέει ότι θα βγεις από το ραδιόφωνο, θα υπάρχει πρόβλημα. Μην τα λες αυτά. Είχες κάνει και μια συνεργασία με τον Μαρκ Άντζελο. Ναι, ο αγαπημένος Μαρκ Άντζελο. Τι ταλεντάρα είναι αυτός. Και η κομματάρα, Far From Everything. Ναι. Θες να μας πεις λίγο πώς έγινε αυτό το... Λοιπόν, νομίζω οι μεγαλύτερες επιτυχίες λίγο πολύ με το ίδιο τρόπο γίνεται. Με παίρνουν τηλέφωνο και με λένε, έλα τώρα στο στούντιο. Εσύ κοιμάσαι το μεταξύ. Εγώ κοιμάμαι. Οπότε κάπως ήταν το ίδιο με το Far From Everything. Πρέπει να νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνεται. Και να είμαι σίγουρη ότι μετά θα γίνει επιτυχία. Αυτό σημαίνει πως όταν έχουν ένα καλό τραγούδι και χρειάζονται μια φωνή που να είναι φωνάρα και να το πει γρήγορα στο στούντιο και να μην του δημιουργήσει και προβλήματα. Σκέφτονται σένα, είναι καλό αυτό για σένα. Ναι, να το σκεφτώ έτσι. Βέβαια. Για αυτό το κομμάτι, παιδιά, όλοι αναρωτιόντουσαν αν το τραγουδάει η Ελληνίδα αυτό. Βέβαια, οι συνεργασίες σου δεν τελειώνουν με τον Μαρκ Άντζελο. Έχουμε και άλλη συνεργασία. Εννοείται. Έχουμε και άλλη μία με το. Με Μπο. Όχι μία, πολλές. Πολλές με το Μπο. Πολλές. Μία έχουμε επιλέξει εδώ πέρα. Ποιο, καλοκαιρινή καρδιά. Αυτό. Πού το ήξερες, βρε παιδί μου. Εντάξει, είναι το τελευταίο και έχει ακουστεί και αρκετά από πέρσι. Ναι. Και το έχει αγαπήσει και ο κόσμος πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πλησιάζει και το καλοκαίρι, ξέρεις τώρα. Ναι, το καλοκαίρι, ναι. Μπαίνουν όλοι σε αυτή την πόπο. Δηλαδή πάντα είσαι μία άλλη κούκλα όμως σε όλα. Είτε ξανθιά γίνεις, είτε κοκκινομάλα γίνεις, είτε μελαχρινή, είτε καστανή, αυτό λέγατε μέσα. Την προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε δηλαδή με τη Σάγια, πριν περίπου πριν ένα χρόνο περίπου, ήταν ξανθιά όταν ήρθε στο στούντιο. Τώρα έχει άλλο χρώμα μαλλιών. Τώρα είναι στο φυσικό τους. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Να σου πω τώρα ότι σου πάει πάρα πολύ το κοκκινό. Αχ, και εμένα μου άρεσε το κόκκινο. Πάρα πολύ, Σάγια μου, πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τα look που κράτησα περισσότερα από όλα. Ένα χρόνο και ένα χρόνο και τα είχα κόκκινα. Μια κούκλα, μια κούκλα. Ο χρόνος είναι πολύ, πολύ, πολύ λίγος για σένα. Τρέχει ο χρόνος και είστε και πολύ καλή παρέα. Ναι, και εσύ είσαι πάρα πολύ καλή. Έχεις πει πάρα πολλά τραγούδια που είναι... Που δεν προλαβαίνω να τα παίξω, δυστυχώς δηλαδή, γιατί είναι τόσο πολύ όμορφα και ο χρόνος μας τρέχει. Είναι ήδη 10 παρα 10. Σάγια μου, ετοιμάζεις το καλοκαίρι, τι ετοιμάζεις? Το καλοκαίρι προτιμώ να κάνω tour, να έρχομαι κοντά στους φαν σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνω tour. Κάποια live θα τα κάνουμε πάλι μαζί με τον Μπο. Δεν ξέρεις πόλεις ακόμα να πεις και τα λοιπά? Όχι, δεν ξέρω ακόμα, είναι νωρίς. Περιμένουμε να ανοίξουν όλα τα καλοκαιρινά μαγαζιά. Τα στέκια μας. να δούμε τι θα γίνονται και στα νησιά φέτος. Ελπίζω να τα πράγματα είναι καλύτερα από πέρσι και να μην βρέχει τόσο πολύ. Γιατί πέρσι είχαμε ένα θέμα με τη βροχή. Τι ήταν αυτό? Μα δεν βλέπεις και φέτος. Εδώ λένε μέχρι Πάσχα ίσως κάνουμε και με χιόνια, αν είναι δυνατόν. Σε ορισμένες περιοχές θα έχει παγετό πάντως. Να τελειώνει ο καιρός και να μας φέρει λίγο τον ήλιο. Ναι. Εύκολα, Σάγια. Λέει, σε θέλουν Ρόδο να πας και τέτοια. Ναι, και εγώ θέλω να έρθω. Να κάνω τελευταία ερώτηση, προλαβαίνουμε. Κάνε μια τελευταία ερώτηση, ναι. Για ευρωπαϊκό μουσικά βραβεία στο MTV. Καλύτερος καλλιτέχνης από την Ευρώπη το 2011. Ναι. Το περίμενες? Δεν το περίμενα καθόλου. Και εντάξει, που ήταν τώρα και MTV. Εντάξει, έχω στο σπίτι μου, ας πούμε, ένα βραβείο MTV και λέω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πόσο τυχερή, που πραγματικά, δηλαδή, νιώθεις ότι είσαι τυχερή.
Ένα, γιατί είναι πράγμα που δεν το περίμενα ποτέ. Όχι μόνο σε αυτό, γενικώ το πώς έχει κυλήσει η ζωή σου και η καριέρα σου. Νιώθεις ότι είσαι τυχερή από τους τυχερούς? Έχουν κάποια πράγματα, ναι. Σε κάποια πράγματα πιστεύω ότι έχω υπάρξει και λίγο τυχερή. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν γίνει χωρίς μεγάλη προσπάθεια και κόπο. Και χωρίς δουλειά. Δηλαδή, λίγο πολύ την καριέρα μου τη βλέπω λίγο σαν μαραθώνιο. Με πάρα πολύ δουλειά και πίεση και στεναχώριες μαζί. Αλλά έτσι είναι γενικά η ζωή. Άμα θέλεις κάτι πάρα πολύ και θα σου κλείσουν πόρτες, θα πρέπει να έχεις ρωτήσει το μάχη, να ξαναπροσπαθήσεις. Δεν σταματάμε ποτέ δηλαδή να χτυπάμε μια πόρτα και ξαναχτυπάμε όσες φορές χρειαστεί. Έχεις το κουράγιο να το κάνεις, έτσι. Ναι, όχι. Ναι. Άμα πρέπει να... Ο επιμένων νικά, λένε. Έτσι. Έτσι θέλει. Και νομίζω ότι όταν δουλεύεις, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Εύκολα. Έτσι, πιο εύκολα. Εννοείται. Καινούργια κυκλοφορία. Σάγια. Εύκολα. Παρακαλώ να ακούτε δυνατά. Ναι, πότε περίπου λες να το ετοιμάσουμε? Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα. Άντε βρε, Σάγια. Υπάρχει και βίντεο κλιπ. Έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι. Αγαπημένοι μου φίλοι. Σάγια μου, καταρχήν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Βλέπεις ότι ο χρόνος είναι λίγος για σένα. Έπρεπε να ήσουν περισσότεροι. Να το ξανακάνουμε. Να το ξανακάνουμε, ναι. Σε ευχαριστούμε λοιπόν. Να πάει πολύ καλά το καινούργιο τραγούδι. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να ευωδώσουν και οι συνεργασίες με το εξωτερικό, να πούμε επιτέλους κι εμείς ότι έχουμε πραγματικά μία Ελληνίδα που διαπρέπει και στο εξωτερικό. Μακάρι. Και σου εύχομαι τα πράγματα όλα να σου κυλάνε έτσι εύκολα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Καινούριο τραγούδι, Σάγια. Εσείς να δυναμώστε. Το ακούτε δυνατά. Φιλιά πολλά και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε κοντά σας. Τα παιδιά έχουν θέμα στις 5 και εμείς παρέα με τη Ράνια στις 8. Και έτσι λοιπόν η τετράωρη εκπομπή, ο τετράωρος μαραθώνιος έληξε λοιπόν. Έχουμε παρέα με τη Ράνια και έχουμε τη Σάγια. Ναι. Έχουμε θέμα λοιπόν. Έχουμε θέμα λοιπόν. Κλείσαμε γλυκά με Σάγια. Κλείσαμε γλυκά με Σάγια. Από μένα καλό σας βράδυ. Και από μένα να περνάτε πάρα πολύ καλά. Φιλιά σε όλους. Φιλιά.